κουκκινήματος και των αγώνων. Και πρέπει κάποια στιγμή, αφού κέρδισαν και δικαστική απόφαση, όχι κάποια στιγμή, χθες, αφού κέρδισαν και δικαστική απόφαση, βλέπουμε να αποκατασταθούν στη δουλειά του. Βλέπουμε και τον συναδελφό μας, τον Χρήστο Κόντσα και τον Θοδωρή Μιχόπουλο. Οι οποίοι διαβάζουν τι να κάνουν, αλλά θα του κόψουμε. Να τελειώσω. Και σε λίγο θα έχουμε δυνατότητα να ακούσουμε την εκτίμηση τώρα για την κυβέρνηση. Πιστεύω ότι δεν θα αλλάξει τίποτα για τον ελληνικό λαό, αλλά δεν θα αλλάξει και τίποτα στην πορεία αποσύνθεσης και κατάρρευσης της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου. Και δεν θα αλλάξει, γιατί το να αλλάζουν καρέκλες πρόσωπα ή να ανακυκλώνονται πρόσωπα δεν λέει τίποτα, αφού δεν αλλάζουν οι πολιτικές. Αφού δεν αλλάζουν οι μνημονιακές πολιτικές και η τοποθέτηση του νέου Υπουργού Οικονομικών είναι μία εγγύηση προς τις τράπεζες, προς τις αγορές και τους δανειστές, ότι η κυβέρνηση δεν θα αλλάξει τις σκληρές, απάνθρωπες πολιτικές των μνημονίων που δημιουργούν φτώχεια, ανεργία και κοινωνική απελπισία. Μια πρώτη εξήγηση και μετά θα πούμε σε διάφορους τομείς.